έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μέσα στα πλαίσια της συζήτησης που γίνεται τη δημιουργία νέων σημείων για τα γειακά απόβλητα και τα πράσινα σημεία. Είχαμε από τότε υποδείξει και κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ότι επικρέμονται πρόστιμα. Αλλά όπως όλα τα κάνουμε τελευταία στιγμή, έτσι και τώρα φαντάζομαι. Πάνω στην κεφαλή μας. Τούτο είναι να πω στη συνέχεια, γιατί θέλω να δώσω και ένα μήνυμα απόψε, με ευκαιρία της παρουσίασης του δελτίου σας. Ναι, θα πέσει βαρύ με την έννοια ότι μπορεί να πληρώνουμε και μέχρι 11.000 ευρώ την ημέρα. Και τα έχουμε και περίσσευ. Έχουμε δύο χωματερές, το Γκοτζάτιν και το Βατί, που είναι οι παρεκκλήσεις που μας έχουν επιτρέψει μέχρι να λειτουργήσουν τα άλλα σημεία. Τα άλλα σημεία που είναι παρόμοια, να το πω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, με αυτά τις κόσεις. Όχι στο τιμολόγιο φυσικά, αλλά σαν χώροι επεξεργασίας των οικιακών αποβλήτων. Ήδη ο ένας χώρος που αφορά την επαρχία Λεμεσού, το Πεντάγωνο, έχουν λήξει και προσφορές και έχει εγκριθεί και ο ανάδοχος, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα φυσικά, βλέποντας αυτή την κατάσταση, την οποία εμείς σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος είχαμε υποδείξει εδώ και πολύ καιρό, επανειλημμένα μάλιστα, είδα ότι ο Υπουργός Εσωτερικών έχει καλέσει όλους τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με τις παράνομες χωματερές που υπάρχουν. Πάντως η εφημερίδα Πολίτη σήμερα αποκαλύπτει ότι λειτουργούν 43 παράνομες χωματερές. Ναι. Τι γίνεται, οι τοπικές αρχές κάνουν ό,τι θέλουν? Όχι, δεν κάνουν ό,τι θέλουν οι τοπικές αρχές. Να σας πω. Δεν έχουν άλλη λύση στην ουσία. Ακριβώς. Ήθελα να φτάσω να πω αυτόν, ότι γνωρίζουν και βέβαια γνωρίζουν, αλλά ίσως θα είναι δύσκολο για αυτούς, είτε λόγω απόστασης μεταφοράς στο σημείο το κατάλληλο για να πάρεις τα απόβλητα, είτε το κόστος, όλα αυτά τα πράγματα, και δείχνουν και με μικρή ανοχή οι κοινότητες και οι δήμοι σε αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν, και από τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών για το ότι έδωσαν οδηγίες να σταματήσουν άμεσα, γιατί πραγματικά αν δεν σταματήσουν, το κόστος που θα πληρώνουμε εν μέσω οικονομικής κρίσης, βλέπετε τι γίνεται στην πατρίδα μας, να πληρώνουμε και πρόστιμα για τα απόβλητα, πάει πολύ. Πάντως το θέμα της κατασκευής των πράσινων σημείων και των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων βρίσκεται σε καλό δρόμο ή όχι ακόμα? Κοιτάξτε, σας είπα προηγουμένως για την ήδη αδειοδότηση του Πεντακόμου. Αργήσαμε. Έχουμε αυτόν της Λευκωσίας, το οποίο θα μπει στο πρόγραμμα του 2014-2020. Ξέρετε, πρέπει να τα κάνουμε στην ώρα τους. Αν δεν τα κάνουμε στην ώρα τους, χάνουμε τις χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άμα χάσουμε τις χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούμε να τα κάνουμε. Θα πάνε και αυτά στις ελληνικές καλένδες, όπως επήγαν πολλά αναπτυξιακά έργα με την οικονομική κρίση που έχουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Παρότι έχουμε κάνει μεγάλη βελτίωση στην ευαισθητοποίησή μας απέναντι στο περιβάλλον σαν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα είμαστε μακριά. Να σκεφτείτε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγή σκουπιδιού, νοικοκυριού. Πρέπει να μάθουμε πια να χρησιμοποιούμε, να επαναχρησιμοποιούμε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε στο σπίτι μας τα υλικά, ούτως ώστε να πηγαίνουν σαν ξεχωριστά υλικά και όχι σαν σύμμικτα υλικά που χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να τα διαχωρίσουν στο σημείο που θα πάνε, παρά διαχωρίζονται στην πηγή, δηλαδή στο σπίτι μας. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε και εμείς οι πολίτες ευθύνη να δείξουμε περισσότερη περιβαλλοντική ευαισθησία, προκειμένου να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα ευαισθητοποιηθούμε.